Έκτακτη συνεδρία των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κοινοτικό κατάστημα Πολυστήλου Καβάλας. Το ένα και μοναδικό θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση αφορούσε τις πληροφορίες που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες τις τελευταίες ημέρες και αφορούν στο κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος Κρινίδων Καβάλας. Οι συνεδρίοι επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες της περιοχής, αναφέρθηκαν στο πόσο έχει επιβαρυνθεί από βαρακές συμπεριφορές η περιοχή από το κλείσιμο των δύο προηγούμενων αστυνομικών τμήματων, του Ζυγού και του Αμυγδαλεώνα Καβάλας, και συμφώνησαν πως είναι αντίθετοι στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής, αποφασίζοντας πως το εξής θα λαμβάνουν μέρη να κινητοποιήσουν όταν θα παίρνονται τέτοιες αποφάσεις σε ρήμην τους. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε εδώ πριν τον κύριο Καλανταρίδη, συντάσσει την επιστολή την οποία θα παραδώσουμε στον αστυνομικό διευθυντή, την αγωνία του δικού μας Δήμου, θα την περάσουμε σήμερα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά συγχρόνως στέλνουμε επιστολή της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, διότι η περιοχή έχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως το είπατε, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Εγώ σε μια σχετική συνάντηση που είχαμε το Σάββατο το πρωί πρότεινα να αναλάβουμε, αν το θέμα είναι τα λειτουργικά έξοδα του αστυνομικού σταθμού, να αναλάβει ο Δήμος Καβάλας τα λειτουργικά έξοδα, μόνο για να μείνει αυτός ο σταθμός εκεί και να μην μετακινηθούν οι αστυνομικοί. Είναι πάρα πολύ βασικό. Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να το παλέψουμε, θα το κάνουμε. Οι πληροφορίες του ένα τσάνελ, ωστόσο, από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας δεν αναφέρονται μόνο σε κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος Κρινίδων, αλλά και στο αντίστοιχο της Νέας Περάμου, όπου επίσης παρατηρείται το τελευταίο διάστημα έντονη παραβατικότητα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες από την Καβάλα για τις Κρινίδες και από την Ελευθερούπολη για την Πέραμο, αν και αυτά τα αστυνομικά τμήματα είχαν επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό. Η αστυνομία έχει ένα θέμα, όπως έχουν και όλες οι υπηρεσίες, χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους, οι υπηρεσίες της είναι πολύ σημαντικές και αναντικατάστατες για τους πολίτες και για ευρύτερα για τη δημοκρατική πολιτεία μέσα στην οποία βιώνουμε και δραστηριοποιούμαστε. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται το κλείσιμο του αστυνομικού σταθμού στη Νέα Πέραμο και στις Κρινίδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο η κυβέρνηση σε κάποιους κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να δει το θέμα της στελέχωσης. Έχουμε και εμείς στην περιφέρεια τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πλέον, που είμαστε έξω από τα όρια ακόμη και για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Πρέπει με κάποιον τρόπο η κυβέρνηση, αντί να συζητά μόνο για την επαναλειτουργία φορέων που καταργήθηκαν, να φέρει στο μυαλό τους ποιες υπηρεσίες είναι εκείνες οι οποίες εγγυώνται τη δημόσια ασφάλεια. Το θέμα έχει αναδείξει προημερών το ένα τσάνελ, φιλοξενώντας δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, Νίκου Ήμβρου, ο οποίος επιβεβαίωνε την πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει σε καλλικράτη στην ελληνική αστυνομία. Στα σχέδια του Υπουργείου είναι πραγματικά η διαδικασία της αναδιάρθρωσης να γίνει και σε επαρχιακό επίπεδο. Ξεκινάει ήδη σε επίπεδο Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει και η αντίστοιχη αναδιάρθρωση και στα αστυνομικά τμήματα και του νομού μας. Είναι μια διαδικασία την οποία την συζητάμε αρκετά χρόνια. Και όλο αυτό το γεγονός πηγάζει από την τεράστια έλλειψη προσωπικού που υπάρχει ιδιαίτερα στα επαρχιακά τμήματα. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν. Στην ουσία οι αστυνομικοί είναι εκεί για να φυλάνε τα εκείματα και όχι για να προσφέρουν αυτά που χρειάζεται ο πολίτης. Οπότε είναι αναγκαίο να γίνει και πρέπει να γίνει σύντομα. Αλλά για να έχει μια τέτοια διαδικασία επιτυχία χρειάζεται προσωπικό. Ο νομός Καβάλας και η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας δεν διαθέτει προσωπικό για να μπορέσει και αυτή η αναδιάρθρωση να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να έρθει προσωπικό στο νομό μας και στη συνέχεια να δούμε ποιες περιοχές και με βάση τους δείκτες εγκληματικότητας που έχουν η κάθε μία πρέπει να συγχωνευτούν τα αστυνομικά τμήματα ή οι σταθμοί και πού πρέπει να επικεντρώσουμε στην λειτουργία τμήματων για την πρόληψη κατά κύριο λόγο του εγκλήματος. Γιατί είναι ένας νομός δύσκολος.
ένας νομός ιδιαίτερος, με το νησί και με όλα τα γνωστά θέματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και γι' αυτό πρώτα πρέπει να δούμε το θέμα του προσωπικού και στη συνέχεια τυχόν αναδιαρθρώσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις τμήματων.